Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Flash. Σε εξέλιξη είναι η συζήτηση για το μέλλον της ενέργειας και τη ΔΕΗ, καθώς το ΕΣΕΚ βρίσκεται στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης. Οι φορείς της περιοχής ζητούν από τους πολίτες να πάρουν μέρος στη διαβούλευση και να εκφράσουν την αγωνία τους για το μέλλον της περιοχής. Σε εξέλιξη είναι η δημόσια διαβούλευση για το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα. Στο σχέδιο υπάρχει σαφής αναφορά για πλήρη απολιγνητοποίηση της χώρας ως το 2028. Συγκεκριμένα καταγράφεται πως η συμμετοχή του λιγνίτη ως το 2028 θα πρέπει να εκμηδενιστεί. Οι φορείς της περιοχής ζητούν από τους πολίτες να πάρουν μέρος στη δημόσια διαβούλευση και να εκφράσουν την αγωνία τους για το μέλλον της περιοχής. Ήταν βέβαια γνωστό από χρόνια το ότι η ανάπτυξη της περιοχής βασίστηκε στον λιγνίτη, έναν πόρο ο οποίος ήταν εξαντλήσιμος και συνεπώς θα αντιμετωπίζαμε το πρόβλημα και την πρόκληση της μεταλιγνητικής περίοδου. Οι εξαγγελίες όμως του Πρωθυπουργού πριν από 2-2,5 μήνες ότι θα έχουμε πλήρη απολιγνητοποίηση της ενεργειακής παραγωγής έως το 2028 συνιστά μια δραματική αλλαγή σε σχέση με αυτά που ξέραμε σαν περιοχή, σε αυτά που ξέραμε με τον προηγούμενο ενεργειακό σχεδιασμό. Χοντρικά, αν θέλετε, μπορώ να πω και λεπτομέρειες, αυτό που κάνει οι νέες εξαγγελίες και ο ενεργειακός σχεδιασμός που είναι υποδιαβούλευση, μειώνει το χρόνο τον οποίο έχει η περιοχή μας η ενεργειακή δήμη να προσαρμοστούν στη νέα κατάσταση στη μέση. Και όπως είχα την ευκαιρία να πω και σε άλλες ευκαιρίες, τα 9 χρόνια που απομένουν από το 20 δηλαδή μέχρι το 28, που θα κλείσει και η τελευταία λιγνητική μονάδα, είναι απειροελάχιστος και πολύ λίγα πράγματα δυστυχώς μπορούν να γίνουν. Με την έννοια αυτή, το ζήτημα του ενεργειακού σχεδιασμού και των εξελίξεων γύρω από αυτόν και των αποφάσεων που θα ληφθούν και των μέτρων που θα πάρθουν, δηλαδή με το κλείσιμο των μονάδων, είναι νομίζω το μείζον θέμα, αυτό που θα απασχολήσει τα επόμενα χρόνια όλη την περιοχή, όλους τους φορείς της περιοχής και καλά θα κάνει για να μας απασχολήσει, γιατί όπως είχα την ευκαιρία να πω πολλαπλώς και σε όλες τις κατευθύνσεις, το ζήτημα του ενεργειακού σχεδιασμού, το ζήτημα του σταματήματος της λιγνητικής δραστηριότητας στην περιοχή για ενεργειακούς σκοπούς έως το 2028 αφορά όλους τους πολίτες ανεξαιρέτως. Συνέντευξη τύπου που παραχώρησε σήμερα, ο Μέχος Κωνσταντίνας Μαλούτας ενημέρωσε για συναντήσεις που είχε στην Αθήνα για το θέμα. Άλλωστε επίκειται επίσκεψη στην περιοχή του Υπουργού Ενέργειας. Το νέο ΕΣΕΚ παραπέμπει για το τι θα γίνει στις περιοχές που πλήττονται από τα μέτρα, δηλαδή στις ενεργειακές περιοχές, στον ενεργειακό άξονα Φλόρινα, Μίντεο, Πτολεμαΐδα, Κοζάνη και στη Μεγαλόπολη, σε master plan το οποίο θα γίνει μέσα στο 2020. Όταν μιλάμε ότι όλος και όλος ο χρόνος που έχουμε στη διάθεσή μας είναι το πολύ 9 χρόνια, όπως αντιλαμβάνεστε, κάθε μέρα που περνάει είναι κρίσιμη και είναι απώλεια χρόνου. Ξανατονίζω λίγο αυτό το έως το 2028. Η περιοχή μας ήδη έχει, στην περιοχή μας έχει αρχίσει ήδη η απολιγνητοποίηση. Ο ΑΕΣ Πτολεμαΐδας είναι κλειστός. Οι δύο μονάδες του ΑΕΣ Καρδιάς είναι ήδη κλειστές. Η περιοχή υφίσταται τις επιπτώσεις αυτού του περιορισμού της δραστηριότητας της ΔΕΗ. Και με κάποια σενάρια που βλέπουν το φως της δημοσιότητας και περιγράφονται αχνά στον ενεργειακό σχεδιασμό, στην επόμενη τριετία και το μεγάλο μέρος του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου αλλά και η υπόλοιπη καρδιά θα έχουν σταματήσει τη λειτουργία τους. Το να παραπέμπει λοιπόν για ζητήματα που θα έχουν επιπτώσεις άμεσες σε ένα σχέδιο, master plan, το οποίο θα εκπονηθεί μέσα στο 2020, είναι κάτι το οποίο καθόλου δεν μας αφήνει, δεν μας εφησυχάζει, καθόλου δεν μας δίνει προοπτική για το μέλλον. Ίσα ίσα μας κάνει να προσπαθούμε ακόμα παραπάνω να δούμε τι πρέπει και τι μπορεί να γίνει.
για απόλυτο αποπροσανατολισμό και σύγχυση η διοίκηση των ορυχείων, κάνει λόγο η Δάκη Σπάρτακος, αναφερόμενη σε συγκεκριμένες εντολές που έχουν μεταφερθεί στα μεσαία στελέχη της επιχείρησης. Για το θέμα μίλησε στον Φλάσο εκπρόσωπος της Δάκη, Σάκης Μάστορας. Για εντολή της διοίκησης των ορυχείων προς τα μεσαία στελέχη της ιεραρχίας να δηλώσουν ενυπόγραφα την θέση και το αντικείμενο εργασίας τους, σύμφωνα με το εγκεκριμένο οργανόγραμμα το οποίο και αποδέχονται, κάνει λόγο η Δάκη Σπάρτακος. Υποστηρίζεται πως πρόκειται για κίνηση που έχει ως σκοπό τον απόλυτο προσανατολισμό και τη σύγχυση στον χώρο των ορυχείων. Η παράταξη του Σπάρτακου μάλιστα προχωρεί σε ενυπόγραφη επιστολή προς τη διοίκηση των ορυχείων, ζητώντας εξηγήσεις. Δυστυχώς συμβαίνουν πάρα πολλά πράγματα και σε χρόνους οι οποίοι μας ανησυχούν. Ενώ έχουμε μπροστά μας ένα δύσκολο, πολύ δύσκολο χρονοδιάγραμμα, το οποίο υποτίθεται ότι σήμερα, μάλλον αύριο Παρασκευή, μέχρι το βράδυ θα ξέρουμε για το ζήτημα της McKinsey. Έχουν ήδη ανακοινωθεί στους εργαζόμενους, ιδίως του ορυχείου του Καρδιάς, ότι το ορυχείο πάει για κλείσιμο. Στα επόμενα δύο χρόνια θα δουλεύουν μηχανήματα μόνο για να φτιάξουν τις κλίσεις έτσι ώστε να μην υπάρχουν ατυχήματα. Ενώ συμβαίνουν πολλά πράγματα στην περιοχή μας, η διοίκηση ασχολείται με μια καθημερινότητα την οποία τουλάχιστον μας εξετάρει την φαντασία μας ή τέλος πάντων την περιέργειά μας. Ζητούν να υπογραφούν υπεύθυνες δηλώσεις του νόμου 105 ότι σεβόμαστε τα οργανογράμματα που υπάρχουν, ενώ δεν υπάρχει κανένα οργανόμενο. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια πλήρης κατάρρευση. Πλήρης κατάρρευση των πάντων. Προσπαθούν να στήσουν ένα οργανόμενο ξανά από την αρχή και ορισμένοι κάτι φαντασιώνονται, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Γι' αυτό το δελτίο τύπου από τη μεριά του κήρυξη της Δάκη του Σπάρτακου και ψάχνουμε να βρούμε απαντήσεις. Περιμένουμε λοιπόν τη διοίκηση να μην κοφεύσει και να μας απαντήσει. Συνταξιούχοι πηγαίνουν, έρχονται, στελέχη αναβαθμίζονται, γίνονται υποτίθεται κάτω από τον πρόεδρο, είναι τόσο αντικατάσταση πλέον όλοι σε μια δύσκολη περίοδο. Ορισμένοι λένε ότι πρέπει να επιστρέψουν τα παιδιά μας από το εξωτερικό και να αμυθούν και σωστά. Πώς θα επιστρέψουν όταν τις θέσεις εργασίας τις συνεχίζουν να τις κρατούν συνταξιούχοι σε μια υποτίθεται καλή εταιρεία που θα μπορούσε να πληρώσει και ένα καλό μισθό στα παιδιά που θα πρέπει να επιστρέψουν. Όλα αυτά λοιπόν μας ανησυχούν και θεωρήσαμε σκόπιμο να βγει αυτό το δελτίο τύπου, ώστε να δημιουργήσουμε μια διαδικασία να πάρουμε απαντήσεις. Περιμένουμε απαντήσεις. Αυτές οι υπεύθυνες δηλώσεις είναι για μελλοντικούς εσωτερικούς. Όχι, είναι για συναδέλφους που υπηρετούν ήδη αυτή τη στιγμή και μάλιστα είναι στελέχη της επιχείρησης, είναι μεσαία στελέχη της επιχείρησης και τους ζητούν να υπογραφούν για διάφορους λόγους. Εάν κάποιοι συνεχίζουν να έχουν μπροστά τους ότι θα πάρουν τα πιστοποιητικά, ούτως ώστε να τους πούνε ότι είναι καρά τα ορυχεία ή οτιδήποτε άλλο και δεν βλέπουν ότι σε λίγο δεν θα υπάρχει ορυχείο, εμένα αυτό με ανησυχεί όντως. Το μέλλον της ενέργειας, κυρίες και κύριοι, θα βρεθεί στο επίκεντρο ενημερωτικής ημερίδας που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στην Πτολεμαϊδα. Τις λεπτομέρειες θα μας δώσει τώρα ο συνάδελφος Κώστας Μαυρίδης. Καλησπέρα, Κώστα. Καταρίνα, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Θα μπω στον πειρασμό να σχολιάσω τις δηλώσεις του Θανάση του Μάστορα, γιατί εννοείται. Δεν είναι δηλώσεις που έρχονται από ένα κόμμα της αντιπολίτευσης ή από μια κομματική ή ακόμη και συνδικαλιστική παράταξη που πολιτικά πρόσκειται ή ιδεολογικά είναι κοντά σε κάποιο κόμμα της αντιπολίτευσης. Μιλάμε για την Δάκη Σπάρτακος, την παράταξη του Κήρυξε και είναι πολύ βαριές οι κατηγορίες που βγήκαν από τα χείλη του κυρίου Μάστορα. Μιλά για κατάρρευση στην επιχείρηση, μιλά για διατήρηση ανθρώπων που θα έπρεπε να είναι σε σύνταξη και την ίδια ώρα που κάποια από τα νέα παιδιά της χώρας βρίσκονται στο εξωτερικό και ενώ η κυβέρνηση προσπαθεί και τουλάχιστον φραστικά τους λέει γυρίστε πίσω. Mm-hmm. Την ίδια στιγμή η βαριά βιομηχανία, η ΔΕΗ που εξηγιάνθηκε κατά την κυβέρνηση και είναι καλά και πατά καλά στα πόδια της οικονομικά δεν τους εκμεταλλεύεται. Αυτό είναι ένα ερώτημα που νομίζω είναι ερώτημα που αβίαστα μας εκφράζει η δήλωση του Θανάση του Μάστορα και ζητούνται απαντήσεις. Mm-hmm. Και τέτοιες απαντήσεις ψάχνει η τοπική κοινωνία και στην ημερίδα που θα πραγματοποιήσει το Σάββατο στην Πτολεμαϊδα. Είναι σειρά ενημερωτικών εκδηλώσεων και ημερίδων που γίνονται στη Δυτική Μακεδονία, θα έλεγα στον ενεργειακό άξονα καλύτερα. Προκειμένου να ενημερωθούν καλύτερα οι πολίτες για το αύριο του Λιγνίτη στην περιοχή. Έχει προγραμματιστεί και από το Πανεπιστήμιο τον ερχόμενο Απρίλιο εκδήλωση που έχει να κάνει με την ενέργεια και το μέλλον της περιοχής. Σε συνεργασία με τους δήμους, το Πανεπιστήμιο. Με τους ενεργειακούς δήμους, mm-hmm. τον ενεργειακό διοργανώνει άξονα, αυτή την ημερίδα τον Απρίλιο. Έρχεται πραγματικά να αποκτήσει αξία και αποκτά αξία όταν ειδικοί επιστήμονες θα έρθουν να δώσουν τα φώτα τους, να τεκμηριώσουν επιχειρήματα τα οποία
θα τα πάρει η τοπική κοινωνία, έτσι τουλάχιστον ευελπιστούμε, και θα τα χρησιμοποιήσει απέναντι σε αυτή τη μάχη που φαίνεται ότι έχει ξεκινήσει και βρίσκεται σε εξέλιξη κατά του λιγνίτη και των λιγνητικών μονάδων και της επόμενης εποχής, και που πρέπει όλοι να τρέξουμε, και όπως σωστά είπε ο Δήμαρχος Κοτσάνης, το 8-9 χρόνια που μας απομένουν μέχρι το 2028 είναι ελάχιστος χρόνος και πρέπει να γίνουν άλματα και όχι βήματα για να έχουμε την όποια ετοιμότητα. Σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι θα μας απασχολήσουν όλα αυτά. Στις 9.30 το πρωί του Σαββάτου ξεκινάει η εργασία στη Σημερίδα, στην Πλωμαίδα. Έχει ένα βαρύ πρόγραμμα και έχει πολλά επιστημονικά ονόματα καθηγητών που θα έρθουν να μιλήσουν στην Πτολεμαΐδα, στο ξενοδοχείο Παντελίδης. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, κυρίως έχει ενδιαφέρον σε ό,τι αφορά τα απορίσματα, αλλά και την εκμετάλλευση αυτών από την τοπική αυτοδιοίκηση απέναντι στην κυβέρνηση, που καλείται να ανοίξει τα χαρτιά της. Φαίνεται ότι πλησιάζει ο καιρός, κάποια στιγμή ενδεχομένως και από εβδομάδα να έχουμε κάποια δείγματα για το τι και πού θα οδηγηθεί η περιοχή, αλλά και γενικότερα ο ενεργειακός σχεδιασμός της χώρας. Περιμένουμε λοιπόν με ενδιαφέρον την ημερίδα το Σάββατο στην Πτολεμαΐδα. 9.30 ώρα το πρωί ξεκινάνε οι εργασίες, πολλοί οι ομιλητές. Mm-hmm. Και βέβαια περιμένουμε και το διατάφτα αυτής της ημερίδας, προκειμένου οι φορείς της περιοχής όλοι μαζί να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι για την μεταλιγνητική περίοδο που ξεκίνησε. Που ξεκίνησε ήδη, αλλά έπρεπε η προεργασία να ξεκινήσει χρόνια πριν. Σίγουρα ναι. Η προσδοκία έλεγε ότι ενδεχομένως να υπάρχει και παρουσία της διοίκησης της ΔΕΗ. Το ρεπορτάζ μας λέει ότι αυτό μάλλον απομακρύνει το σενάριο. Σίγουρα η πολιτική ηγεσία δεν θα παραστεί. Έχει δεσμευτεί ο Υπουργός ότι κάποια στιγμή μέχρι τέλος του χρόνου θα έρθει στην περιοχή, αλλά χρειάζεται να έχει στα χέρια του και τον χαρτοφύλακα με τον ενεργειακό σχεδιασμό. Κάτι τέτοιο ακόμη δεν είναι έτοιμο, οπότε το ταξίδι και η επίσκεψη Χατζηδάκη στην περιοχή φαίνεται ότι ακόμη δεν έχει οριστεί. Ας ερχόταν ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου, Κώστα. Ναι, ήταν πάρα πολύ καλό από καιρό, να ακούσει τα μηνύματα. Ήρθε πριν από καιρό ο Υφυπουργός για να μαζέψει αντιδράσεις. Δεν έχουμε ακόμη ολοκληρώσει το σχέδιο της κυβέρνησης και άρα κυβερνητικός τέλεχος δεν φαίνεται να επισκέπτεται την περιοχή. Ναι, ωραία, μάζεψε τις αντιδράσεις ο Υφυπουργός Ενέργειας. Κάποιος τώρα πρέπει να έρθει να απαντήσει τόσο στους φορείς όσο και στους κατοίκους της περιοχής για την επόμενη μέρα. Κώστα, να σε ευχαριστήσω και πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Το μέλλον της ενέργειας στη Δυτική Μακεδονία θα βρεθεί στο επίκεντρο της ημερίδας που πραγματοποιεί ο Δήμος Εορδέας το Σάββατο 14 Δεκεμβρίου στο ξενοδοχείο Παντελίδης. Η διοργάνωση ανήκει στο Δήμο Εορδέας με την υποστήριξη της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Μακεδονίας και το Δίκτυο Ενεργειακών Δήμων. Οι ειδικοί επιστήμονες θα αναλύσουν θέματα που αφορούν τη μεταλιγνητική περίοδο, το περιβάλλον στη Δυτική Μακεδονία και το πλαίσιο μετάβασης σε ένα νέο παραγωγικό σύστημα. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει το πρωί του Σαββάτου και θα διαρκέσει μέχρι αργά το απόγευμα. Μετά τις δηλώσεις του κυρίου Πρωθυπουργού λοιπόν, για πλήρη απολιγνητοποίηση της περιοχής και όχι μόνο της χώρας μας, δεχθήκαμε ως κοινωνία ένα σοκ για αυτό τον ξαφνικό θάνατο. Επομένως, με υπευθυνότητα πήραμε στο Δημοτικό Συμβούλιο κάποιες σημαντικές αποφάσεις, ομόφωνα θα έλεγα. Να βρεθούμε σε όλες τις αποφάσεις των εργαζομένων, με κάθε μέσο και τρόπο να δηλώσουμε την αντίθεσή μας απέναντι σε αυτήν την πολιτική που φέρνει τον ξαφνικό θάνατο στην περιοχή. Συμμετείχαμε στα συλλαλητήρια, βρεθήκαμε στην Αθήνα και εκδηλώσαμε την αντίθεσή μας τόσο στον Υπουργό τον κύριο Χατζηδάκη όσο και στον κύριο Θωμά, αλλά επίσης και στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ, και επίσης τονίσαμε με κάθε τρόπο πέρα από την αντίθεσή μας ότι αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση δεν έχει καμία, απολύτως καμία ουσιαστική πρόταση για το μέλλον της περιοχής. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως ισοδύναμο που μπορεί να αντικαταστήσει την υπάρχουσα ανάπτυξη που υπάρχει στην περιοχή με την λιγνητική κιλοβατόρα και όλο αυτό που έχει δημιουργήσει την περιοχή μας, και υπάρχει ένα πολύ σημαντικό οικονομικό αποτέλεσμα. Υπάρχουν εργαζόμενοι κοντά στις 10.000 με όλες τις δορυφορικές επιχειρήσεις και τους εργολάβους που είναι γύρω από την ΔΕΗ, και υπάρχει ένα σημαντικό οικονομικό αποτέλεσμα. Άρα δεν υπάρχει κανένα ισοδύναμο που να αντικαταστήσει αυτή τη στιγμή λοιπόν την υπάρχουσα κατάσταση. Και επίσης με το νέο ΕΣΕΚ
Από τα πρώτα δείγματα και από αυτά που εν μέρει έχει ανακοινωθεί, φαίνεται ότι δεν υπάρχει καμία πρόταση. Η μοναδική πρόταση, κύριε Μαυρίδη, είναι το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή θα υπάρχει μία πέμπτη μονάδα σε λειτουργία και όλες οι υπόλοιπες μονάδες θα είναι εκτός. Και αυτή η πέμπτη μονάδα, βεβαίως, δεν ξέρουμε με ποιο μείγμα καυσίμου. Ακούμε πάρα πολλά σενάρια, αλλά τίποτε συγκεκριμένο, καμία ουσιαστική πρόταση, αγνοούν παντελώς την ύπαρξη της τοπικής κοινωνίας. Πολύ υπεύθυνα, μέσα από την λειτουργία μας ως Δήμος, αποφασίσαμε να κάνουμε την ημερίδα του Σαββάτου. Για ποιο λόγο? Βασικά, δεν πρέπει να κλείνουμε τα μάτια μας στην πραγματικότητα. Και λέμε το εξής, το τονίζουμε σε κάθε μήκος και πλάτος, ότι για μας αποτελεί βάση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ο λιγνίτης. Την ημερίδα, κύριε Μαυρίδη, με τα συμπεράσματα που θα υπάρχει συγκεκριμένη επιτροπή που θα καταγράψει όλα αυτά τα συμπεράσματα και θα κλείσει ο Δήμαρχος, ο κύριος Παναγιώτης Πλακετάς, κλείσιμο της ημερίδας για τις κατευθύνσεις που εν μέρει αυτές οι κατευθύνσεις μέσα από ένα δημοτικό συμβούλιο με συλλογικότητα θα πάρουμε απόφαση για τον μέλλον μας ως Δήμος Εορδαίας αλλά και ως περιοχή. Θα έλεγα κλείνοντας ότι θεωρώ ότι είναι η πιο σημαντική μερίδα που έχει γίνει στα χρονικά της περιοχής με αυτές τις πολύ μεγάλες συμμετοχές και βεβαίως είναι και το timing σωστό με την έννοια ότι θα ξυπνήσουμε γενικότερα να δούμε ποια είναι τα βήματά μας γιατί πρέπει η περιοχή και επιβάλλεται να έχει ουσιαστικό μέλλον και μετά τη μείωση της λιγνητικής παραγωγής. Γιατί να σας πω και κάτι κλείνοντας, πέρα και έξω από όλα αυτά που διαβάσαμε, ότι δεν μπορεί κανένας στη χώρα μας να κατεργήσει τη λιγνητική παραγωγή. Ο λιγνίτης και η λιγνητική παραγωγή είναι η ενεργειακή ασφάλεια της χώρας μας και δεν θα έχουμε εξαρτήσεις από άλλα ξένα καύσιμα όπως είναι το φυσικό αέριο. Να επιστρέψουμε στο Δήμο Κοζάνης. Το ΣΒΑΚ προκαλεί τριβές ανάμεσα στην πρώην και νυν Δημοτική Αρχή Κοζάνης. Το σχέδιο συζητήθηκε χθες σε σύσκεψη στο Κοβεντάριο. Ειδική συνάντηση για το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στο Κοβεντάριο. Εκεί, εκπρόσωποι του Δήμου και της εταιρείας που έχει αναλάβει την εκπόνηση μελέτης για το ΣΒΑΚ άκουσαν τους προβληματισμούς και τις προτάσεις πολιτών και φορέων. Σύμφωνα με τον Δήμο, το προηγούμενο διάστημα και από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, αυτό που έγινε για το ΣΜΑΚ ήταν μόνο η εκπόνηση μιας μελέτης από το Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Η επιθυμία της Δημοτικής Αρχής είναι να μην εξωστρακίσουμε κανένα μεταφορικό μέσο από το κέντρο. Πρέπει να προωθήσουμε και να προασπίσουμε, θα έλεγα καλύτερα, την κίνηση των πεζών. Αυτό είναι ο χαρακτήρας του ΣΒΑΚ που πρέπει να έχει. Να αποτρέψουμε την κυκλοφορία από το κέντρο, αλλά όχι να την εξωστρακίσουμε. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό που λέω. Και βέβαια να στηριχθούμε στα μέσα μαζικής μεταφοράς, ώστε οι μετακινήσεις των πολιτών να γίνονται πιο εύκολα, αλλά και προς όφελος και του περιβάλλοντος και της μετακίνησης. Κύριε Δήμαρχε, θα υπάρχει συνέχεια άρα της πρότασης από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, γιατί συγκλίνουν ουσιαστικά σε πολλά. Και πού διαφοροποιήσετε? Και πού διαφοροποιήσετε ουσιαστικά? Ουσιαστικά το ΣΒΑΚ ξεκίνησε από τις 30/8 του 2019. Ό,τι είχε γίνει πριν ήταν μια εμπειρογνωμοσύνη από το Μετσόβιο Πανεπιστήμιο, αυτό τουλάχιστον λέγει η σύμβαση. Ουσιαστικά το ΣΒΑΚ ξεκινάει στις 30/8 του 2019. Όλες οι μεγάλες πόλεις, όλες οι σύγχρονες πόλεις έχουν και συντάσσουν ΣΒΑΚ. Έχουν γίνει αρκετά μέχρι τώρα, δεν έχει γίνει στο σύνολο των μεγάλων πόλεων της Ελλάδος. Εμείς θέλουμε να έχουμε ΣΒΑΚ. Πρέπει να προχωρήσουμε σε κάποια μέτρα που να βοηθούν, ξαναλέω, την διέλευση, μάλλον τη βάδιση των πολιτών. Τα μέτρα τα οποία θα προτείνει η εταιρεία θα συζητηθούν και θα δούμε ως Δημοτική Αρχή πώς θα τα υλοποιήσουμε ή όχι. Όλη η διαβούλευση και όλο το σχέδιο του ΣΒΑΚ
θα έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο και εκεί όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι θα πούν αν συμφωνούν ή όχι με την πρόταση η οποία έχει κατατεθεί. Το ότι η νέα Δημοτική Αρχή δεν ανοίγει τα χαρτιά της σχετικά με τον σχεδιασμό της για το σχέδιο βιώσιμης της κινητικότητας υποστηρίζει ο πρώην Δήμαρχος και νυν επικεφαλής Αντιπολίτευσης Λευτέρης Ιωαννίδης. Δεν ξέρω αν εσείς ακούσατε κάτι συγκεκριμένο. Αν κοινώς αυτό το οποίο έχει στο μυαλό της η νέα Δημοτική Αρχή είναι σαφής, αν ξέρει τι θέλει. Αυτό το οποίο εμείς ξέρουμε και σε κάθε περίπτωση για μας το ΣΒΑΚ ήταν μια στρατηγική επιλογή. Επιλέχθηκε νομίζω μια από τις πιο καλές ομάδες που ασχολούνται με τα ζητήματα τα κυκλοφοριακά και τα ζητήματα βιώσιμης αστικής κινητικότητας όπως την ομάδα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, του Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Η ομάδα που έκανε τις μελέτες και τα ΣΒΑΚ πάρα πολλών ελληνικών πόλεων με πολύ μεγάλη επιτυχία. Νομίζω ότι είναι ατυχές η οποιαδήποτε απαξίωση όλης εκείνης της δουλειάς που έγινε. Είναι δικαίωμα βέβαια της Δημοτικής Επιλογής, της Δημοτικής Αρχής, να προωθήσει τις δικές της προτεραιότητες. Φτάνει όμως να είναι σαφείς οι προτεραιότητες, να ξέρουμε τι θέλουμε να κάνουμε και σε δεύτερο επίπεδο να είναι ΣΒΑΚ. Είναι δηλαδή σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας, που έχει απλή μια μελέτη. Κύριε Ιωαννίδη, ο κύριος Σημαντράκος πριν από λίγο ανέφερε ότι το ΣΒΑΚ ξεκίνησε τον 8ο του 19. Τι σημαίνει αυτό, ότι προηγούμενα δεν έγινε τίποτα ή παραδώσατε κάτι εσείς από τις προτάσεις? Νομίζω ότι γενικά την νέα Δημοτική Αρχή ο προηγούμενο πενταετή είναι σαν να μην υπάρχει στο χάρτη. Δεν είναι όμως έτσι τα πράγματα. Έχει γίνει πολύ μεγάλη δουλειά, έχει γίνει ένας ολόκληρος σχεδιασμός, είναι ένα πλάνο δεκαετίας. Εγώ θα ήθελα να το συνδυάσω με όλες τις παρεμβάσεις που έχουμε προχωρήσει και τις πρωτοβουλίες που πήραμε, είτε αφορά το σχέδιο βιοσπαστικής ανάπτυξης, είτε την παρέμβαση στον ΟΣΕ, το γενικό πολεοδομικό. Όλη η δουλειά που έγινε το προηγούμενο διάστημα ενσωματώθηκε στην πρόταση του γενικού πολεοδομικού. Από την εταιρεία υποστηρίζεται πως η επιτυχημένη υλοποίηση ενός τέτοιου σχεδίου έχει ως απαραίτητη προϋπόθεση τη συμμετοχή των πολιτών και τη μεγαλύτερη δυνατή συνένεση τροποποίησης στο σχέδιο της πόλης. Είναι ένα σχέδιο στρατηγικό, δηλαδή ορίζει αδρές κατευθύνσεις, αδρές πολιτικές για το πώς θα εξελιχθεί ένα σύστημα κινητικότητας σε μια πόλη σε ορίζοντα δεκαετίας, 15 ετίας, δηλαδή είναι ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο. Αυτό που θα κάνουμε με το Δήμο είναι θα αναλύσουμε προβλήματα, ευκαιρίες, δυνατότητες που έχει η πόλη. Θα εξετάσουμε αυτά τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν και φορείς και πολίτες όσον αφορά τις μετακινήσεις τους με κάθε μέσο στην πόλη και θα καταλήξουμε σε ένα σχέδιο το οποίο σκοπός μας είναι να περιλαμβάνει προτάσεις και ουσιαστικά να εξετάζει, να δίνει ένα δρόμο σε ορίζοντα δεκαετίας για κάθε ένα μέσο μετακίνησης και όλα αυτά να λειτουργούν μεταξύ τους χωρίς συγκρούσεις, να λειτουργούν συνεργατικά. Η συμφωνία μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης παραμένει στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, ενώ νόμο του κράτους αποτελεί πλέον η ψήφος των αποδήμων. Τα θέματα της πολιτικής επικαιρότητας θα σχολιάσουμε τώρα με τον κύριο Γιώργο Τοπαλίδη, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Τοπαλίδη, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ που είστε κοντά μας. Καλησπέρα σας, κυρία Μαρκοπούλου, σε εσάς και στους τηλεθέατες. Έχουμε πολλά να πούμε, καθώς η επικαιρότητα τρέχει με πολλά και ενδιαφέροντα θέματα. Κύριε Τοπαλίδη, πού το πάει η Τουρκία τελικά? Πριν από 1-2 ώρο περίπου και ο πρεσβευτής των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάιτ, εξέφρασε την ξεκάθαρη αντίθεση της Αμερικής στους ισχυρισμούς της Άγκυρας σχετικά με το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης. Κύριε Μαρκοπούλου, η Τουρκία πάντα έτσι ήταν. Σημαίες ευκαιρίας σήκωνε. Όπου έβρισκε κενό ή αν θεωρούσε ότι έβρισκε κενό, προσπαθούσε να μπει. Προσπαθεί να πάρει ένα είδος σερίφη στην Ανατολική Μεσόγειο. Αντιλαμβάνεστε ότι η Τουρκία δεν μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο, γιατί δεν της δίνεται από το διεθνή παράγοντα. Και όταν στο 2012, τότε που είχε γίνει η Αραβική Άνοιξη και πήγε στην Αίγυπτο να κάνει ανάλογες κινήσεις με το Μόρση, τότε είδατε ότι παρενέβησαν οι μεγάλες δυνάμεις, η Αμερική συνήθως. Μεγάλες δυνάμεις Αμερική. Είχαμε σήμερα την δήλωση. Ναι, ακριβώς. Είχαμε τον πρεσβευτή, τον κύριο Πάιτ. Οπότε αυτό κάτι σημαίνει. Και παρενέβησαν τότε και ανετράπη στην ουσία ο Μόρση τότε και βγήκε ο Σίση. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτό το ρόλο δεν μπορεί να τον έχει η Τουρκία στη Μεσόγειο και δεν μπορεί να τον έχει για πολλούς και διαφόρους λόγους. Γιατί γεωστρατηγικά δεν τον έχει, γιατί με βάση τις διεθνείς συνθήκες και το διεθνές δίκαιο δεν έχει ένομο συμφέρον και γιατί επίσης δεν έχει και την ισχύ. Γιατί τελικά, όπως έλεγε και ο Θουκυδίδης, τα πάντα είναι και θέμα ισχύως. Η Τουρκία δεν έχει την ισχύ να βγει στο Αιγαίο, να βγει στη θάλασσα. Γιατί καλά κάνουμε και ακούμε
πρωινά στις εκπομπές που λένε για την Τουρκία και στην ουσία πολλοί είναι σαν να μεταδίδουν και αυτά που λέει ο Ερντογάν και τίποτα άλλο, δεν δέχονται και άλλη άποψη. Ποια είναι η ναυτική δύναμη της Τουρκίας? Δεν είναι καλύτερη της Ελλάδας. Δηλαδή, Ελλάδα και Τουρκία, αν δούμε τις ναυτικές δυνάμεις που έχουμε, εμείς μπορώ να πω ότι είμαστε καλύτεροι στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Σίγουρα, έχουμε και στήριξη και από το Βερολίνο. Παρατηρούμε ότι ο Πρωθυπουργός, όντως έχει κάνει καλές κινήσεις και ο κύριος Δένδιας από την πρώτη στιγμή σοβαρά ανέδειξε τα δίκαια της Ελλάδος και δεν ανέδειξε μόνο τα δίκαια της Ελλάδος, αλλά ανέδειξε και τι πάει να κάνει ο Ταραξίας της περιοχής. Γιατί η Τουρκία είναι ο Ταραξίας της περιοχής. Ναι, πάντως η κυρία Γεννηματά πριν από λίγο δήλωσε ότι η Τουρκία απειλεί ευθέως τη σταθερότητα και την ειρήνη στην περιοχή. Και θα πρέπει να υπάρξουν κυρώσεις κατά της Τουρκίας. Κάτι που ζήτησε και ο Αλέξης Τσίπρας. Κυρία Μαρκοπούλου, εδώ τα πράγματα, αν δεν πάνε όπως πρέπει, δηλαδή αν ο διεθνής παράγοντας δεν ήταν αυτός που ήταν και δεν είναι αποτρεπτικός. Πιστεύετε, κύριε Τοπαλίδη, ότι σωστά κινείται ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Δένδιας, μήπως έπρεπε να αντιδράσουμε πιο δυναμικά στις προκλήσεις Ερντογάν? Όταν βγαίνει η Γαλλία και λέει ότι θα στείλω πλοία στην περιοχή, νομίζω ότι είναι πλέον κατάλληλη. Γιατί αν είδατε ακόμα και ο Ερντογάν, αυτός ο Ταραξίας, τι είπε? Είπε ότι εγώ θα πάω στη συμφωνία που έκανα στη Λιβύη, στο μέρος της Λιβύης, να κάνω γεώτρηση, γιατί η Λιβύη θα με καλέσει. Δεν τολμάει ο ίδιος ευθέως να πει ότι εγώ στην παρανομία αυτή που κάνω θα βγάλω πλοία, θα πω ότι είναι τουρκική περιοχή και θα πάω να κάνω κάτι. Ο ίδιος ο Ερντογάν λέει ότι θα πάω στο μέρος της Λιβύης, αυτό που συμφώνησε η ψευτοκυβέρνηση, ασχέτως που τυπικά είναι η κυβέρνηση δεν εκπροσωπεί το λαό στο σύνολό της και σίγουρα δεν εκπροσωπεί τη Βουλή και δεν έχει γιατί κυρώσει. Γιατί μιλάμε για Σουλτάνο. Όχι για τη Λιβύη, λέω. Α, Λιβύη, για τη Λιβύη. Δεν έχει κυρώσει το κοινοβούλιο της την απόφαση για να μπορεί, ναι, να προχωρήσει. Ναι, και ο πρόεδρος. Στην Τουρκία υπάρχει μόνο ο Ερντογάν, είναι ενός αρχή. Ναι, ο πρόεδρος της Βουλής διαφωνεί της Λιβύης. Και ο πρόεδρος της Βουλής διαφωνεί και η Βουλή δεν έχει αποφασίσει για να κυρώσει κάτι τέτοιο. Και δεν μπορεί να κυρώσει κιόλας. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι το διεθνές δίκαιο λέει ότι η ΑΟΣ είναι απέναντι σε δύο χώρες που είναι απέναντι. Στην ουσία, δηλαδή, Ελλάδα και Αίγυπτος που είναι απέναντι δεν υπάρχουν για αυτούς και έρχονται από τη μία πλευρά η Λιβύη και από την άλλη η Τουρκία και ενώνονται. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Από τις πληροφορίες που έχετε, κύριε Τοπαλίδη, κρύβεται κάτι άλλο πίσω από αυτές τις κινήσεις της Τουρκίας? Κάποιοι είπαν ότι γίνονται όλα αυτά προκειμένου να εξοπλιστεί περαιτέρω η Ελλάδα και να δαπανηθούν κάποια χρήματα. Κοιτάξτε τώρα, σίγουρα κάποιοι λένε ότι οι εκπομπές στα πρωινά και σαν άρθρο που έγραψα και εγώ το έγραψα ότι μπορεί να γίνει από τη μία για να προετοιμαστεί η κοινή γνώμη, είτε για ένα επεισόδιο που μπορεί να γίνει, είτε γιατί χρειάζονται παραπάνω εξορισμού και αυτά. Θέλω να πιστεύω ότι. Ναι, αυτά... ο διεθνολόγος ο κύριος Δρούχος που μίλησε χθες στην τηλεόραση του ΦΛΑΣ είπε ότι πολύ πιθανό ένα θερμό επεισόδιο εκεί Ιανουάριο-Φεβρουάριο. Έτσι, δηλαδή, με τα στοιχεία που έχει και με τις κινήσεις που γίνονται από την πλευρά της Τουρκίας. Εγώ οφείλω να πω ότι το θερμό επεισόδιο το κάνει αυτός που έχει από τη μία το θράσος, αλλά έχει και τη δύναμη. Και η Τουρκία ποτέ δεν μπόρεσε να κάνει αυτό. Όταν πήγε να βγει στο Αιγαίο με τον Παπανδρέου τότε, σύσσωμη πολιτική ηγεσία, είδατε ότι η Τουρκία μαζεύτηκε. Δεν μπορεί η Τουρκία, δεν έχει τις δυνάμεις και από πλευράς πλοίων για να κάνει τέτοια πράγματα. Μπορεί να κάνει κάποιες παραβιάσεις, κάποιες υπερπτήσεις, φεύγει. Η εμπλοκή στη θάλασσα, η εμπλοκή η κανονική δηλαδή, και η προσπάθεια να μπει σε ύδατα της Ελλάδος δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα. Ούτε το τόλμησε και πιστεύω ότι όταν και αν το τολμήσει θα πάρει τις απαντήσεις. Πιστεύω όμως ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική και η Ελλάδα θα κάνει κινήσεις πριν, μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση και μαζί με τους Αμερικανούς, που η Τουρκία δεν θα σκεφτεί καν να προχωρήσει στις κινήσεις αυτές. Να αλλάξουμε θέμα, κύριε Τοπαλίδη. Ιστορική πλειοψηφία είχαμε χθες στη Βουλή για την ψήφο των αποδήμων με 288 ναι, που αποτελεί, πρέπει να πούμε, κοινοβουλευτικό ρεκόρ, αποκαθιστώντας μια ιστορική υποχρέωση που εκκρεμούσε επί 44 χρόνια, κύριε Τοπαλίδη.
η Ελλάδα της Διασποράς δικαιώνεται. Εμείς είμαστε ένα κράτος το οποίο όσοι μένουμε εδώ στην Ελλάδα και ζούμε, άλλοι τόσοι πιθανώς είναι στη Διασπορά. Όντως από το 1975, από το Σύνταγμα το 1975 υπήρχε πρόβλεψη που έλεγε για την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού. Δυστυχώς όλα αυτά τα χρόνια δεν ερχόταν ο εκτελεστικός νόμος. Και επιτέλους με αυτή την κυβέρνηση και με αυτόν τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Θεοδωρικάκο, ήρθε και με όλα νόμος, τα κόμματα, θα, πρέπει να το τονίσουμε. Αυτό θα πω. Βέβαια η κυβέρνηση ήταν πολύ πιο τολμηρή στο ξεκίνημά της, στην προσπάθεια όμως να βρεθεί συνένεση και νομίζω ότι ο Υπουργός εξίτλησε κάθε δυνατότητα και είχε σκοπό να βρει λύση για αυτό το εθνικό θέμα. Γι' αυτό προχώρησε και σε αλλαγές της τελευταίας και προχώρησε σε αλλαγές προκειμένου να υπάρξει μεγαλύτερη για να υπάρξει ομοφωνία. Είναι τέσσερα τα στοιχεία που έχει αυτός ο νόμος. Καταρχήν δίνει ισότιμη ψήφο σε επίπεδο επικράτεια στους Έλληνες του εξωτερικού. Γιατί υπήρχαν προτάσεις να ψηφίζουν, να βγάζουν αδειοβουλευτές και όλα αυτά. Mm-hmm. Ακριβώς. Άρα λοιπόν ένα σημαντικό είναι ότι δίνει ισότιμη ψήφο. Δεύτερο σημαντικό είναι ότι μπορεί να φτιαχτούν εκλογικά κέντρα όχι μόνο στις πρεσβείες, αλλά και σε περιοχές που έχουν μέχρι 40 εκλογές που θα δηλωθούν στον ειδικό εκλογικό κατάλογο, μπορεί να φτιαχτούν εκλογικά κέντρα. Δηλαδή στη Γερμανία, ας πούμε, μπορεί να φτιαχτούν εκλογικά κέντρα σε 100 πόλεις. Mm-hmm. Ή στην Αυστραλία που μόνο στην Αυστραλία μπορεί να φτιαχτούν 250.000 Έλληνες. Καλά, στην Αυστραλία επειδή είναι πιο μαζεμένη, είναι πιο εύκολο, είναι σε 3-4 περιοχές, οπότε θα βγουν. Αλλά φανταστείτε και σε ένα χωριό όμως, μένουν 3 οικογένειες Ελλήνων, στην Αυστραλία όπως το είπατε, mm-hmm. μπορεί να στηθεί κάλπη. Άρα λοιπόν δίνεται η δυνατότητα να στηθεί κάλπη εκεί. Επιβάλλει ο εκλογικό νόμος αυτός να έχει 3 υποψηφίους στους 15 υποψηφίους βουλευτές του επικρατείας, που από 12 γίνονται 15, από τη Διασπορά. Ένας εκ των οποίων θα είναι στην πρώτη τριάδα. Άρα λοιπόν και οι υποψήφοι από τη Διασπορά θα υπάρχουν και θα εκλέγονται. Και στη συνέχεια αυτό το πράγμα δίνει τη δυνατότητα να προχωρήσουν. Βέβαια έχει μία προϋπόθεση. Σε αυτό και η πρόταση Νέας Δημοκρατίας ήταν πιο τολμηρή. Βέβαια αναγκάστηκαν να συμφωνήσουν και να γίνουν οι αναγκαίες παραχωρήσεις και κάποιος για να ψηφίσει πρέπει τα τελευταία 35 χρόνια να ζει 2 χρόνια στην Ελλάδα. Mm-hmm. Αυτό θα μπορούσε να είναι πιο ελαστικό για να αφορά και ανθρώπους που δεν ζουν στην Ελλάδα αλλά είναι στη Διασπορά. Ναι, νομίζω ότι αυτοί που δεν ζουν στην Ελλάδα ή δεν έχουν έρθει στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια δεν έχουν εκείνη την εικόνα που θα έπρεπε για τον τόπο τους, για την πατρίδα τους. Όμως, και θα είναι πολύ πιο δύσκολο να ψηφίσουν πρόσωπα. Γι' αυτό υπάρχει και αυτή η ασφαλιστική δικλίδα. Τέλος πάντων, έγινε μια συμφωνία. Η Νέα Δημοκρατία ήταν πιο τολμηρή να ψηφίζουν όλοι. Τα άλλα κόμματα βάλανε κάποιες άλλες προτάσεις. Βέβαια, το σημαντικό απόψεις. Είναι ότι ψηφίστηκε με 288 ένα εθνικό θέμα και σε μια κρίσιμη στιγμή υπάρχει όντως μια ομοφωνία η οποία είναι εντυπωσιακή. Ομοφωνία όταν 288 από 300 ψηφίζουν το λες και ομοφωνία, 288 βουλευτές, Ελληνική Βουλή, λοιπόν το Ελληνικό Κοινοβούλιο, όλοι μαζί σε ένα εθνικό θέμα. Και βέβαια να ξέρουν οι γείτονες ότι όλοι μαζί θα είμαστε στο εθνικό θέμα, όπως και στο παρελθόν, αλλά ναι, και όποτε και αν χρειαστεί. Αυτό είναι αλήθεια, αυτό είναι αλήθεια. Και να δούμε και 288 ψήφους και για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αυτό τώρα θα είναι ευχής έργο. Ναι, είναι ένα όντως θέμα που και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είπε ότι θέλει ευρύτερη συνένεση για αυτό το θέμα. Ασχέτως που ο νόμος επιτρέπει να εκλεγεί και με σχετική πλειοψηφία, η προσπάθειά του είναι να εκλεγεί πρόεδρος με ευρύτερη συνένεση και βέβαια να δούμε και μια γυναίκα ίσως. Πιθανά. Γιατί όχι μετά από 45 χρόνια δημοκρατίας και νέου συντάγματος να μην δούμε και μια γυναίκα. Κύριε Τομπαλίδη, να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα για την παρουσία σας στο Δελτίο. Λέμε συνήθως εις αύριο τα σπουδαία, την επόμενη εβδομάδα τα σπουδαία. Να είστε καλά, και καλό βράδυ. Σας ευχαριστήσω πολύ, καλό σας ευχαριστώ βράδυ. Ιδιαίτερα. Και εμείς να περάσουμε στο επόμενο θέμα. Το νοσοκομείο Γρεβενών είναι το πρώτο στη Δυτική Μακεδονία που διαθέτει οδοντιατρικό τμήμα με εξειδίκευση για αμαία. Πρόκειται για μόλις το ένα από τα 6 νοσοκομειολίστη της χώρας που έχει τέτοια δομή. Πώς φτάσαμε στην εξέλιξη δημιουργίας του τμήματος αυτού και επιπλέον ποια βήματα πρέπει να γίνουν από εδώ και πέρα για την ομαλή λειτουργία του. Μάλιστα. Κοιτάξτε, ξεκίνησε ήδη από το 2000 από μια πρόταση που είχε κάνει ο τότε διευθυντής της οδοντιατρικής του νοσοκομείου Γρεβενών, ο κύριος Τζίρος, ο οποίος ήταν εξειδικευμένος στη διαχείριση τέτοιων περιστατικών και ξεκίνησε την διαδικασία αυτή. Από τότε πέρασαν αρκετά χρόνια μέχρι να οριμάσει και να το πιστέψουν κάποιοι άνθρωποι ότι μπορεί να λειτουργήσει αυτό το πράγμα.
και φτάσαμε σήμερα στο σημείο να μπορούμε να το υλοποιήσουμε. Τα ενδιάμεσα στάδια που περάσαμε ήταν όταν το 2016 αποφασίσαμε να το εντάξουμε στο ΕΣΠΑ τότε και με την πίεση και τη βοήθεια της Βασιλικής της ΚΑΤΗ, η οποία είναι η σημερινή οδοντίατρος που έχουμε, η οποία επίσης είναι εξειδικευμένη στο θέμα διαχείρισης των ΑΜΕΑ, να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Αυτό που έχουμε πει και στο δελτίο τύπου μας είναι ότι είναι μια κίνηση που δεν έχει ιδιαίτερα μεγάλο κόστος. Απλά έπρεπε κάποιοι να το πιστέψουν και να μπούμε στη λογική ότι τα περιφερειακά νοσοκομεία μπορούν να εξυπηρετούν τους πολίτες σε τέτοια θέματα και να μην χρειάζονται οι πολίτες να μετακινούνται στα μεγάλα αστικά κέντρα. Θέλει απλώς λίγο μεράκι και λίγη προσπάθεια. Μάλιστα. Μάλιστα η δομή αυτή έχει πλέον εξοπλιστεί με μηχανήματα εργαλεία τα οποία θα είναι εξαιρετικά χρήσιμα και απαραίτητα για την εργασία της ιατρού. Έτσι δεν είναι? Ναι, και να εξηγήσουμε τι το διαφορετικό έχουν τα ΑΜΕΑ. Ναι. Είναι δύο κατηγορίες. Μία κατηγορία οι άνθρωποι που έχουν κινητικά κυρίως προβλήματα και είναι σε καροτζάκι. Αυτοί δεν χρειάζεται να σηκώνονται από το καροτζάκι για να κάτσουν στην καρέκλα του οδοντιατρίου. Είναι τέτοια η μορφή της καρέκλας που από την άλλη πλευρά μπορεί με το καροτσάκι του ασθενής να είναι εκεί και να εξυπηρετηθεί ό,τι χρειάζεται για τα δόντια του. Και η δεύτερη κατηγορία που είναι ακόμη πιο δύσκολη είναι οι άνθρωποι αυτοί που έχουν νοητικά προβλήματα και δεν μπορούν να συνεργαστούν με τον οδοντίατρο, όπου απαιτείται τοπική ή και ολική αναισθησία. Αυτό είναι το μεγάλο κυρίως πλεονέκτημα αυτού όλου του συγκροτήματος των μηχανημάτων που αγοράσαμε και της εξειδίκευσης των γιατρών μας. Να μπορούν να κάνουν οδοντιατρικά περιστατικά σε άτομα με ολική αναισθησία. Μάλιστα. Ελάχιστα νοσοκομεία σε όλη την χώρα έχουν τέτοιες δομές και βεβαίως πλέον το μεγάλο στίχημα είναι η λειτουργία της δομής αυτής. Απαραίτητες προϋποθέσεις ο εξοπλισμός που έχει αποκτηθεί και το ιατρικό προσωπικό, έτσι δεν είναι? Βεβαίως, για να μπορέσει να αξιοποιηθεί στο μέγιστο αυτός ο εξοπλισμός και να ανακουφίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους πολίτες, γιατί στα μεγάλα νοσοκομεία η αναμονή αυτή τη στιγμή αγγίζει το ένα έτος, είναι να έχουμε επιπλέον εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Μάλιστα. Έχουμε κάνει ήδη την πρότασή μας προς το Υπουργείο. Ζητάμε την αναθεώρηση του οργανισμού του νοσοκομείου προκειμένου να προβλέπονται οργανικές θέσεις ιατρών εξειδικευμένων σε αυτό το αντικείμενο. Μέχρι τότε βέβαια μπορεί να υπάρξει κάλυψη με επικουρικούς γιατρούς, τουλάχιστον έναν ακόμη, που μαζί με αυτόν που έχουμε δύο γιατροί να μπορούν κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα να βλέπουν αρκετά περιστατικά για να μπορέσουν να μειωθούν οι λίστες αναμονής. Και προφανώς δεν απευθυνόμαστε μόνο στον Ομό Γρεβενών, απευθυνόμαστε σε όλη τη Μακεδονία και την Ήπειρο. Να περάσουμε τώρα στην ενημερωτική μερίδα που είχαμε στα Γρεβενά με κεντρικό θέμα την ενεργειακή αναβάθμιση των δημοσίων κτηρίων. Να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Η ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτηρίων βρέθηκε στο επίκεντρο ημερίδας που έγινε στα Γρεβενά. Το παρόν έδωσε και η Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών Αλεξάνδρας Δούκου. Η κυρία Δούκου, η οποία έλκει την καταγωγή της από τα Γρεβενά, υποστήριξε πως η νέα δεκαετία που έρχεται απαιτεί σημαντικές υποδομές και τεχνολογικές καινοτομίες που μόνο μέσω προσπάθειες σαν και αυτοί μπορούν να αναδειχθούν. Καταφέραμε την ολοκλήρωση του έργου και εν συνεχεία την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του. Αποτελέσματα που μας έδειξαν τον δρόμο, μας έδειξαν τον τρόπο και τη μέθοδο να αναζητήσουμε μέσα από χρηματοδοτικά εργαλεία την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που απλόχερα μας προσφέρει η ίδια η φύση σε συνδυασμό με τη σύγχρονη τεχνολογία. Οι πόλεις, ξέρετε, οι δήμοι που θα καταφέρουν να διανύμουν με έναν, την ενέργεια με έναν περιβαλλοντικά φιλικό τρόπο θα πρωταγωνιστήσουν και στη μάχη για την αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής. Εξοικονόμηση ενέργειας, το να δημιουργήσουμε αποκεντρωμένα συστήματα παραγωγής, να αξιοποιήσουμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να προστατεύσουμε το περιβάλλον είναι σίγουρα υπόθεση και των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης και επειδή οι πόλεις ουσιαστικά ζούνε μέσα από τους πολίτες μας, για αυτό το λόγο αυτό το θέμα να ξέρετε πως μπαίνει μέσα στα σπίτια του καθενός μας. Είναι το ρεύμα που ξοδεύουμε, το νερό που σπαταλάμε.
Πολλές οι δραστηριότητες που αναπτύσσει το Δημόσιο ΙΕΚ Πτολεμαΐδας, παράλληλα με τα τμήματα που λειτουργούν. Καλωσορίζουμε στο δελτίο μας την Διευθύντρια του Ινστιτούτου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, κυρία Σοφία Μπέση, και τον σπουδαστή του Τμήματος Δημοσιογραφίας, συνάδελφο δημοσιογράφο θα έλεγα, Παναγιώτη Χατζόπουλο. Καλησπέρα, σας ευχαριστώ ιδιαίτερα που είστε κοντά μας. Καλησπέρα σας, κυρία Μαρκοπούλου. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία στο κανάλι σας. Με ιδιαίτερη χαρά σας υποδεχτήκαμε, όπως και τον συνάδελφό μου τον Παναγιώτη. Θα δούμε αμέσως μετά την εμπειρία του από το συγκεκριμένο τμήμα. Κυρία Μπέση, να ξεκινήσω από εσάς. Πόσες ειδικότητες λειτουργούν στο ΙΕΚ σήμερα? Στο ΙΕΚ Πτολεμαΐδα, στο δημόσιο, λειτουργούν αυτή τη στιγμή 11 ειδικότητες, οι οποίες επιμερίζονται σε 16 τμήματα. Αυτά είναι βοηθός φαρμακείου στο πρώτο και τρίτο εξάμηνο, στέλεχος ασφαλείας προσώπων και υποδομών, όπου φέτος λειτουργήσαν 2 τμήματα στο πρώτο εξάμηνο και ένα υπάρχει ήδη από πέρυσι στο τρίτο εξάμηνο. Τεχνικός αρτοποιός ζαχαροπλαστικής στο πρώτο και το τρίτο εξάμηνο. Τεχνικός αισθητικής τέχνης και μακιγιάς στο τρίτο εξάμηνο. Βοηθός νοσηλευτικής γενικής νοσηλείας. Διασώστης πλήρωμα ασθενοφόρου στο Α εξάμηνο και τα δύο. Τεχνικός μαγειρικής τέχνης αρχιμάγειρα σεφ στο πρώτο εξάμηνο και στο τρίτο. Εσωτερική αρχιτεκτονική διακόσμηση και σχεδιαστής αντικειμένων, βοηθός φυσικοθεραπείας και τεχνικός κομμωτικής τέχνης, όπου και τα τρία τελευταία. Ναι, θα λέγαμε ότι είναι οι ειδικότητες του σήμερα που έχουν και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, μιας και οι περισσότεροι σπουδαστές, περισσότεροι νέοι προσφεύγουν σε αυτά τα επαγγέλματα που έχουν και ενδιαφέρον, αλλά είναι ανοιχτή και η αγορά εργασίας, κυρία Μπέση. Ναι. Οι περισσότεροι σπουδαστές διαλέγουν αυτές τις ειδικότητες και γι' αυτό το λόγο, πριν προτείνουμε ειδικότητες στο Υπουργείο, βάζουμε σε διαβούλευση όλες τις ειδικότητες για να προτείνουν οι σπουδαστές σε ποιες θα ήθελαν να παρακολουθήσουν. Και είχαμε τις περισσότερες συμμετοχές, οπότε αυτές ήταν οι ειδικότητες οι οποίες λειτουργήσαν. Έχουμε αριθμό σπουδαστών που φοιτούν σήμερα στο Δημόσιο ΙΕΚ Πτολεμαΐδας? Αυτή τη στιγμή έχουμε 320 σπουδαστές και 50 σπουδαστές που είναι σε πρακτική άσκηση. Συνολικά 300 σπουδαστές με την υποχρεωτική πρακτική άσκηση τελείωσαν το πρόγραμμα της πρακτικής άσκησης. Πάρα πολύ ωραία. Η φίτηση διαρκεί 3 χρόνια και μετά ακολουθεί η πρακτική εξάσκηση. Η φίτηση είναι 5 συνολικά εξάμηνα, 2,5 δηλαδή στην ουσία, επιμερισμένη σε 4 εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης και ένα εξάμηνο πρακτικής, το οποίο δύναται να υλοποιηθεί μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του δευτέρου εξαμήνου κατάρτισης. Η πρακτική είναι διάρκεια συνολικής 960 ωρών. Πολύ σημαντικό, γιατί οι σπουδαστές έχουν τη δυνατότητα και για πρακτική εξάσκηση. Κυρία Μπέση, θα μιλήσουμε αμέσως μετά και για τις εκδηλώσεις και τις δράσεις του ΙΕΚ. Με αφορμή κάποιες πολύ σημαντικές εκδηλώσεις, σας καλέσαμε σήμερα εδώ στο Δελτίο Ειδήσεων. Αφού προηγουμένως ρωτήσω τον Παναγιώτη, τι ήταν εκείνο που το έκανε κλικ για να επιλέξει το τμήμα δημοσιογραφίας? Επέλεξα το τμήμα δημοσιογραφίας, γιατί είναι μια σύγχρονη ειδικότητα η οποία συνεχώς εξελίσσεται. Το διαδίκτυο μπορεί να μας δώσει διάφορες μορφές ευκαιρίες εργασίας. Είναι μια ειδικότητα που παρέχει γενικές γνώσεις σε πολλά αντικείμενα της καθημερινότητας, όπως επαφή και επικοινωνία με τον κόσμο. Και γνώσεις σχετικές με τις δημόσιες σχέσεις. Βέβαια, έχεις τη δυνατότητα και για πρακτική εξάσκηση, αυτό που λέμε ρεπορτάζ στο δρόμο. Πώς φαίνεται όλο αυτό? Γενικότερα είναι κάτι που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η δημοσιογραφία? Γιατί τα τελευταία χρόνια οι νέοι δεν έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον να ασχοληθούν με τα ΜΜΕ, με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Παρουσιάζει όντως αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον. Για μένα προσωπικά στόχος μου είναι να ασχοληθώ επαγγελματικά με το αντικείμενο και η ευρύτερη περιοχή μας νομίζω έχει αρκετά μέσα στα οποία θα μπορούσα να δραστηριοποιηθώ. Ναι, θα ήταν ευχής έργο κάποια στιγμή να παρουσιάσουμε και μαζί το δελτίο ή να αναλάβεις κάποια εκπομπή στην τηλεόραση του Flash. Κυρία Μπέση, επιστρέφω σε εσάς. Διοργανώνετε πολλές εκδηλώσεις, αρκετές δράσεις που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ανάλογα βέβαια και με την θεματολογία, ανάλογα και με τα θέματα που βρίσκονται στην επικαιρότητα, να σταθούμε στις σημαντικότερες από αυτές. Ναι.
Κύριε Μαρκοπούλου, το όραμα το δικό μας για το ΙΕΚ του Λεμαΐδας είναι η εξωστρέφειά του. Δηλαδή να διοργανώνουμε όσο το δυνατόν περισσότερες δράσεις όπου οι σπουδαστές να εμπλέκονται και μάλλον να τους μοιήσουμε στον εθελοντισμό, στην προσφορά, σε διάφορες εκδηλώσεις και δράσεις κοινωνικού κατά κύριο λόγο περιεχομένου. Όπως τις προάλλες με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά του AIDS, διοργανώσαμε ενημερωτική εκδήλωση με ομιλητή τον ιατρό κύριο Σιδηράκη, εκπαιδευτή του ΙΕΚ, σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο Κοζάνης, με θέμα AIDS, σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, τα οποία είναι θέματα που αφορούν όλους και το παρακολούθησαν όλοι οι σπουδαστές του ΙΕΚ. Με πολύ μεγάλη συμμετοχή και ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ναι. Επίσης, είχαμε συμμετοχή με τα τμήματα αρτοζαχαροπλαστικής και τα τμήματα ΣΕΦ και μαγειρικής σε διάφορες δράσεις όπου σε σύμπραξη με ένα γαλλικό σχολείο πέρυσι με το Γυμνάσιο Ανατολικού πήγαμε στο εργαστήριο το οποίο μας φιλοξενεί τον κύριο Σιδηρόπουλο και κάνανε παρασκευές σύμπραξη τα δύο σχολεία μαζί. Γιατί ήταν αντίστοιχης ειδικότητας και έμειναν κατενθουσιασμένοι, ας πούμε, οι αντίστοιχοι σπουδαστές του Γαλλικού Σχολείου με τις δικές μας δράσεις εδώ. Αλλά επίσης, και με τις υποδομές που υπάρχουν στην περιοχή προκειμένου να ακολουθήσουν την πρακτική εξάσκηση οι σπουδαστές. Ναι, και ευχαριστούμε όλες τις επιχειρήσεις πρώτον που μας φιλοξενούν κατά τη διάρκεια της λόγω έλλειψης εργαστηρίων των ΙΕΚ. Μας φιλοξενούν κατά τη διάρκεια της φοίτησης των σπουδαστών στα εργαστηριακά μαθήματα, αλλά και όλες τις επιχειρήσεις οι οποίες δέχονται τους σπουδαστές στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα για πρακτική άσκηση. Η έλλειψη εργαστηρίων είναι ένα πρόβλημα, κυρία Μπέση. Ναι, γιατί έχουμε μόνο τις βασικές υποδομές, επειδή τα ΙΕΚ συνήθως, εμείς ας πούμε στο ΙΕΚ του Λεμαΐδας, φιλοξενούμαστε, συστεγαζόμαστε σε γενικό λύκειο. Οπότε δεν είναι δυνατόν να έχουμε εργαστήρια όπως ας πούμε. Μαγειρική, ναι, δεν μπορούμε να τα κάνουμε σε γενικά σχολεία. Ναι. Μάλιστα. Κάποια στιγμή να σκύψουν οι αρμόδιοι, να το δούμε επίσης, και αυτό. Επίσης να πω. Ναι. Να πω ότι συμμετοχή μεγάλη έχουμε στις εορταστικές εκδηλώσεις των γιορτών του Χριστουγέννου και Πρωτοχρονιάς του Δήμου Εορδέας με όλα τα τμήματα και τα τέσσερα, ζαχαροπλαστικής και ΣΕΦ, τα οποία θα παρασκευάσουν τα γλυκίσματα για να προσφέρουν στον κόσμο και θα είναι και θελοντές να μοιράζουν το πρόγραμμα συσίτια στον καλό σας Σαμαρίτη και γλυκίσματα για να μοιραστούν σε άπορους. Πολλές τέτοιες δράσεις με το Σύλλογο Πολυτέκνων συνέχεια. Προσπαθούμε οι σπουδαστές μας να εμπλέκονται σε θέματα κοινωνικού περιεχομένου. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και κάνατε λόγο για εξωστρέφεια του ΙΕΚ. Δεν πρέπει μόνο να μένουν στα πρακτικά μιας φοίτησης στο δημόσιο ΙΕΚ. Από εκεί και πέρα υπάρχουν πάρα πολλές οι δυνατότητες και να κάνουν πρακτική, αλλά να έρθουν και πιο κοντά στον κόσμο. Και άλλωστε όλες οι ειδικότητες έχουν άμεση σχέση με τον κόσμο. Έτσι είναι ακριβώς. Οι ειδικότητες συνήθως που προτείνουμε εμείς, το πρώτο πράγμα που διερευνούμε, αν μπορούν να μας επιθυμίες, θα έλεγα. Και στην τοπική αγορά εργασίας, γιατί έρχομαστε σε συνεργασία με τους φορείς, τα επιμελητήρια, για να δούμε αν τα παιδιά θα μπορούν αργότερα να απασχοληθούν. Δεν είναι εφικτό να προτείνεις μια ειδικότητα στην οποία τα παιδιά δεν θα μπορέσουν να βρουν ούτε πρακτική άσκηση να κάνουν. Ο Παναγιώτης κάνει ήδη την πρακτική του άσκηση σε μια εφημερίδα της περιοχής. Θα μπορούσες να ακολουθήσεις και τους παλμούς της τηλεόρασης, Παναγιώτη. Βέβαια, αυτά είναι στα σχέδιά σου και στα όνειρά σου. Σκέφτηκες τι θα κάνεις την επόμενη μέρα, με το που θα αποφοιτήσεις? Σκέφτομαι να συνεχίσω να ασχοληθώ με τη δημοσιογραφία, να ασχοληθώ με το πολιτιστικό και το ελεύθερο ρεπορτάζ. Και από εκεί και πέρα βλέπουμε και κάνουμε. Πάντως όχι με το πολιτικό, όχι, από ό,τι κατάλαβα. Τι είναι αυτό που σε αποτρέπει από το να ασχοληθείς με το πολιτικό ρεπορτάζ? Νομίζω ότι δεν θα μπορούσα να ανακατευτώ σε ένα τέτοιο είδους ρεπορτάζ, καθώς θέλει δύναμη και γερό στο μάχη ένα τέτοιο κομμάτι, προσωπικά για μένα. Mm-hmm. Ο πολιτισμός, Παναγιώτη, σε ποια σημεία σε αγγίζει? Όλες οι εκδηλώσεις που γίνονται ή γενικότερα η παρουσία των Δήμων στα πολιτιστικά δρόμενα είναι σε ικανοποιητικό βαθμό? Νομίζω όχι. Θα έπρεπε να υπάρχει λίγη καλύτερη εξέλιξη πάνω σε αυτό το κομμάτι και να ασχοληθούμε και εμείς παραπάνω, όχι μόνο οι Δήμοι και
οι αρμόδιοι, όλοι οι πολίτες. Παναγιώτη Χατζόπουλο, εγώ να ευχηθώ καλή σταδιοδρομία. Ευχαριστώ, και εμείς εδώ θα είμαστε. Και η Ρία Μπέση, να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα για την παρουσία σας στο Δελτίο Ειδήσεων της τηλεόρασης του ΦΛΑΣ. Καλή επιτυχία στις εκδηλώσεις. Εδώ θα είμαστε, θα καλύψουμε και τις εκδηλώσεις και θα δούμε όλες τις δραστηριότητές σας των Χριστουγέννων από κοντά. Να πω και κάτι τελευταίο, ναι. Ότι τα τμήματα αισθητικής και τέχνης και μακιγιάζ επιμελούνται το μακιγιάζ θεατρικών ομάδων στην περιοχή. Και επιδοθείς της ευκαιρίας να ευχηθώ σε όλες χρόνια πολλά για τις ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς και σε εσάς προσωπικά να μας φαίνεται χαρούμενες ειδήσεις. Τα καλύτερα ευχόμαστε κι εμείς. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Μείνετε μαζί μας να παρακολουθήσετε και το επόμενο θέμα. Περισσότερα από 1.200 παιδιά από 14 σχολεία της Πτολεμαΐδας πήραν μέρος στο στολισμό του χριστουγεννιάτικου ευχόδεντρου στον εμπορικό πεζόδρομο. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία με έντονο φιλανθρωπικό χαρακτήρα. Περισσότεροι από 1.300 μαθητές από 14 σχολεία της Πτολεμαΐδας άφησαν την ευχή τους στο χριστουγεννιάτικο δέντρο ευχών στη Συμβολή των Οδών Περδίκα και Εθνικής Αντίστασης στην Πτολεμαΐδα, αναγράφοντας τις καρτούλες, αστεράκια, λόγια καρδιάς, λόγια αγάπης, ευχές και αιτήματα. Από νωρίς το πρωί μέχρι τη μία το μεσημέρι, οι μαθητές, συνοδευόμενοι από δασκάλους τους, μετά από άδεια της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, κατέφτασαν στον ειδικά διαμορφωμένο πεζόδρομο, κρατώντας στα χέρια χαρτάκια αστεράκια με τις ευχές τους. Ενώ η ομάδα Εθελοντισμού Ανδρώνικος, που είχε την ευθύνη της διοργάνωσης, παρουσία εκπροσώπων της οργάνωσης, κάνει μια ευχή και του Δήμου Ευρωδέας, προετοίμασε την υποδοχή των μαθητών με χριστουγεννιάτικο πρόγραμμα, με μουσική, δρόμενα, παιχνίδια, με εξωτικά και γελιοποιούς. Υποστηριχτές της εκδήλωσης, τα καταστήματα της περιοχής, τα οποία κέρασαν στους μικρούς μαθητές λιχουδιές. Τη μεταφορά των μαθητών πραγματοποίησαν τα τουριστικά γραφεία της Πτολεμαΐδας. Κάθε αστεράκι που κόστησε 2 ευρώ θα δοθεί στην οργάνωση «Κάνε μια ευχή», προκειμένου να στηρίξει την φιλανθρωπική της δράση που απευθύνεται στα παιδιά. Το μόνο που θα σας πω είναι ότι για ακόμα μια φορά η ομάδα Εθελοντισμού Ανδρώνικος... Για άλλη μια φορά πάλι η Πτολεμαΐδα ξεχωρίζει. Η δράση μας σήμερα είναι τα αστεράκια των ευχών, στολίζουμε το δέντρο των ευχών, ευχές από παιδιά για παιδιά, 2.700 ευχές που θα φτάσουν στα παιδιά. Μαζεύουμε κάποια χρήματα τα οποία θα χρειαστούν. Το κάθε αστεράκι στοιχίζει 2 ευρώ. Όλα τα χρήματα πηγαίνουν για να πραγματοποιηθεί μια ευχή ενός παιδιού. Δίνουμε δύναμη στην ευχή σήμερα. Καλημέρα από την Εράιδα των Ευχών. Μαζευτήκαμε εδώ να κάνουμε όλες τις ευχούλες από το Make a Wish και να βοηθήσουμε όσο μπορούμε όλη αυτή τη δράση. Είμαστε εδώ όλοι οι εθελοντές, στηρίζουμε αυτές τις δράσεις που γίνονται μέσω του Δήμου. Είναι μαγευτικό το να συμμετέχουν τόσα παιδιά, τόσα σχολεία, να κάνουμε τις ευχές και να γινόμαστε όλοι μαζί μια παρέα, μια μεγάλη ευχή. Εμείς οι μεγαλύτεροι πρέπει να κάνουμε χαμόγελα στα παιδιά, να δώσουμε χαρά στα παιδιά. Θέλουμε να δώσουμε χαρά, θέλουμε να δώσουμε μια ζωντάνια, μια νότα χριστουγεννιάτικη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους που βρίσκονται εδώ. Και εσείς όσοι περνάτε από εδώ, γιατί βλέπουμε να είναι και κόσμο, στα αστεράκια μας μην τα ξεχνάμε. Κοστίζει 2 ευρώ, το κρεμάμε στο δέντρο, μορφαίνουμε όλοι μαζί την πόλη μας. Και τα παιδιά. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στην εθελοντική ομάδα Ανδρώνικος και σε όλα τα παιδιά που από τα δημοτικά σχολεία της πόλης και όχι μόνο συμμετέχουν και στους πολίτες και πραγματοποιείται αυτή η δραστηριότητα του Make a Wish. Με 2 ευρώ να μπορείς να κάνεις μία ευχή πραγματικότητα. Θέλω να πω ότι πραγματικά είναι πολύ σημαντικό ότι αυτές οι εκδηλώσεις εντάχθηκαν στο καλεντάρι των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του Δήμου Ορδέας. Είναι για μας, αν θέλετε, μια ικανοποίηση το να βλέπουμε τη συμμετοχή όλη αυτού του κόσμου. Η πόλη γιορτάζει, συνεχίζει να γιορτάζει και θα το κάνει μέχρι και το τέλος των γιορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Θέλω να ευχηθώ για άλλη μια φορά σε όλους καλά Χριστούγεννα, με υγεία και ευτυχία. Χρόνια πολλά σε όλους, καλές γιορτές με υγεία.
Η σημερινή εκδήλωση πραγματοποιείται μέσα στα πλαίσια των εορταστικών χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του Δήμου Εορδαίας, με μια πρωτοβουλία της εθελοντικής ομάδας Ανδρόνικος και σε φιλοξενία του Make a Wish. Η μέρα αυτή είναι σημαντική και περνάει πολλά μηνύματα. Είναι ένας άλλος τρόπος εθελοντισμού, με διαφορετικό χαρακτήρα, αγάπης, αλληλεγγύης, προσφοράς. Το μήνυμα που περνάμε είναι ότι σήμερα το αστεράκι των ευχών δεν είναι απλά μια ευχή, είναι κάτι πολλά περισσότερα. Είναι ένα μήνυμα ότι τα παιδιά που νοσούν σήμερα και όχι μόνο έχουν το δικαίωμα να ονειρεύονται, έχουν το δικαίωμα να ελπίζουν. Καλές γιορτές με υγεία σε όλους. Στα Λευκά αντίθηκαν πολλές περιοχές στα ορεινά της Δυτικής Μακεδονίας. Πάντως, παρά τα καιρικά φαινόμενα, δεν προέκυψε το παραμικρό πρόβλημα στους δρόμους. Στα Λευκά ντύθηκαν αρκετές περιοχές στα ορεινά της Δυτικής Μακεδονίας. Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες από την κοινότητα δροσοπηγής. Το χιόνι ξεπέρασε τα 10 εκατοστά στην κοινότητα, καθώς χιόνιζε καθ' όλη τη διάρκεια της θεσινής ημέρας. Σύμφωνα με την τροχιά, η χιονόπτωση δεν προκάλεσε προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων. Παρ' όλα αυτά, ήταν απαραίτητη η χρήση χειμερινών ελαστικών. Ανάλογη η εικόνα και στην ορεινή Βασιλίτσα του Δήμου Γρεβενών. Αρκετό το χιόνι και εκεί, καθώς χιόνιζε σχεδόν όλη την Τετάρτη. Η χιονόπτωση έγινε δεκτή με ικανοποίηση, καθώς την περίμεναν τα μέλη και τα στελέχη του χιονοδρομικού κέντρου Βασιλίτσας. Μέχρι και την ώρα αυτή δεν έχει γίνει γνωστό το πότε θα ανοίξει το χιονοδρομικό κέντρο, καθώς ακόμα δεν έχουν δημιουργηθεί κατάλληλες συνθήκες. Αυτό που περιμένει η διοίκηση και τα στελέχη του χιονοδρομικού είναι να πέσει και άλλο χιόνι ώστε να στρωθούν οι πίστες, να καθαρίσει ο δρόμος και να αρχίσουν να υποδέχονται τους επισκέπτες. Από Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου και κάθε Τετάρτη στις 10.30 το βράδυ, διάλογοι με το Γιάννη Νεβεσιώτη. Λάχανο Μαρίταν αυτό που πήγες και πήρες Μαρίμπιστερα, σε ξυγέλαζαν τα κνάβια όλα. Παντοπολείο Αυθεντικό. Βιολογικά, παραδοσιακά προϊόντα. Προϊόντα για vegan και vegetarian. Και προϊόντα χωρίς γλουτένι. Στο Αυθεντικό θα βρείτε παιδικές τροφές, χειροποίητες πίτες και πίτες για vegan. Βιολογικά, φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Τυροκομικά, αλαντικά και παραδοσιακά έτοιμα γεύματα. Λάδι δικής μας παραγωγής, όσπρια ντόπιων παραγωγών, βότανα και μπαχαρικά. Ακόμη, φυτικά συμπληρώματα διατροφής και φυτικά καλλιντικά. Αυθεντικό στη διατροφή σημαίνει ποιότητα στη ζωή. Θα μας βρείτε στη νέα μας διεύθυνση, Λιούφι 3, στην Κοζάνη. Είναι ο τζέντζιρ σαδιανός, χωρίς για πράκια γεμιστός. Ουχ! Κι πηδεύω μα να φτιάσω, να γιωμώσω, να αρμάξω, να τη λήξω, να ραδιάσω κι από σκάση μου να βράσω. Ουχ! Έχω όμως τον πιτένι, μη τα αυκά του μη χουρτένει, τα τιμάζει και τα βράζει, άγχος να μη ταράζει. Ουχ! Τρώμε για πράγματα, όχι τσόκι. Τεχνομπετόν ΑΕ. Έτοιμο σκυρόδεμα. Προϊόντα λατομείου. Εμπιστοσύνη μιας ολόκληρης ζωής με γερά θεμέλια. Ένα μεγάλο όνομα συνδεδεμένο με έργα πνοής. Βάζουμε γερά θεμέλια και στην οικοδομή σας. Οικοδομικά υλικά. Πορεία σιδήρου. Τεχνοπετών ΑΕ. Κοζάνη, Λάρισα, Νεάπολη Κοζάνης. Θέλεις χαμηλές και ξεκάθαρες χρεώσεις στο λογαριασμό του ρεύματος?
Τώρα η Solar Energy σου προσφέρει ρεύμα για το σπίτι από 2 και 19 λεπτά και ρεύμα για την επιχείρηση από 5 και 61 λεπτά. Κάλεσε τώρα στο 2385044506 ή επισκέψου την ιστοσελίδα senergy.gr και μάθε περισσότερα. Solar Energy Subasis. Η πρώτη επιλογή στην παραγωγή, εμπορία και προμήθεια ενέργειας. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Ακολουθεί η πρόβλεψη του καιρού με τον Γιώργο Βασιλιάδη. Εμείς θα είμαστε και πάλι μαζί στις 10.30 στο κόκκινο με καλεσμένους αυτό το βράδυ τον Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, τον κύριο Δημήτρη Σαββόπουλο και τον Περιφερειακό Σύμβουλο, Αντιπρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, τον κύριο Γιάννη Λιάση. Ευχαριστούμε που μείνατε και απόψε κοντά μας. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ στις 10.30 και πάλι μαζί. Καλή σας νύχτα.